Επιτρέψτε μου να πω το εξής, κυρία Πρόεδρε. Παρουσιάζουμε μια εικονική πραγματικότητα. Όλα ωραία και καλά. Αυτά κάνουν και οι διοικητές επάνω. Εντάξει. Το ξέρουμε, το λέμε και το έχουμε καταγγείλει ως κόμμα. Λοιπόν, δείτε, στο Γενικό Νοσοκομείο ήμουνα. Ήμουνα ένα μήνα. Ένα μήνα ήμουνα. Αυτή την περίοδο του δευτέρου κύματος και το ξέρετε πολύ καλά. Άρα λοιπόν, το ότι, φυσικά θα λειτουργούσε η μονάδα τεχνή του νεφρού. Αν μη τι άλλο έπρεπε να λειτουργεί και με τα χίλια ζόρια την κρατούσαν οι συνάδελφοι εκεί πέρα για να λειτουργήσει, γιατί όταν εμφανίστηκαν στο ΙΑΣΟ, ιδιωτικό κέντρο, στη μονάδα δηλαδή τεχνητού νεφρού το ΙΑΣΟ, περιστατικά COVID νεφροπαθών που αιμοκαθάρονταν, μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο, στη δημόσια μονάδα. Αν αυτό σας λέει κάτι, βγαίνουν και τα αντίστοιχα συμπεράσματα, γιατί δεν έχουμε τον χρόνο να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Το ότι λειτουργούσαν τα επίγοντα για όλα τα περιστατικά, φυσικά δεν θα λειτουργήσουν τα επίγοντα για όλα τα περιστατικά. Πού γινόταν όμως η νοσηλεία όσων κρινόταν ότι θα έπρεπε να νοσηλευτούν, στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας? Όχι βέβαια. Διασπείρονταν όπου γης. Πού δηλαδή? Ή ενδεχομένως στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου υπήρχε δυνατότητα για νοσηλεία non-COVID, μη COVID, έτσι, ασθενών, ή στον ιδιωτικό τομέα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα λοιπόν μην λέτε ότι λειτουργούσε πλήρως. Και ακριβώς η ερώτηση, αυτό το στόχο έχει να αναδείξει και από εσάς να ακούσουμε τις αντίστοιχες λύσεις, προτάσεις, σχεδιασμούς αν θέλετε, σε ό,τι αφορά την επαναλειτουργία μπροστά στο τρίτο κύμα της πανδημίας, που ναι μεν το Γενικό, όπως και όλα τα νοσοκομεία προώρας, θα υποδέχεται, θα νοσηλεύει περιστατικά COVID, αλλά δεν θα αμελεί, δεν θα παραβλέπει την νοσηλεία, την αντιμετώπιση των non-COVID περιστατικών. Γιατί δείτε, και θα σας το καταθέσω, μπροστά σε αυτό το σχεδιασμό που είπα, που η υγειονομική περιφέρεια πάλι επανέρχεται σε μια λογική σχεδιασμού με βάση το πώς λειτουργήσε, αν θέλετε, το Γενικό Νοσοκομείο στο δεύτερο κύμα της πανδημίας, έχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Θα σας την καταθέσω να τις δείτε. Σε ένα σχεδιασμό μπροστά στο τρίτο κύμα, με επιστημονικά, αντικειμενικά κριτήρια, κύριε Υπουργέ, στη βάση δηλαδή της ασφάλειας, της αναλογίας κλινών, των διαθέσιμων ιατρών και νοσηλευτών, αντίστοιχα του βοηθητικού προσωπικού και πάει λέγοντας, αλλά και με βάση φυσικά τις εμπειρίες και τα διδάγματα από το δεύτερο κύμα. Και μιλάνε συγκεκριμένα. Πόσες κλίνες θα πρέπει να δοθούν από το νοσοκομείο για την νοσηλεία των COVID περιστατικών, 47 συγκεκριμένα, ότι θα πρέπει οι κλίνες της ΜΕΘ βάσει των προτύπων κριτηρίων ασφαλείας και στελέχωσης δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα 16 κρεβάτια και με κάποιους φυσικά από αυτές τις κλίνες να είναι καθαρές οι λεγόμενες, δηλαδή για νοσηλεία μη COVID αρρώστων. Αντίστοιχα, η αποκατάσταση της λειτουργίας της χειρουργικής κλινικής που δεν λειτουργούσε, της παιδοχειρουργικής που δεν λειτουργούσε, της ουρολογικής που δεν λειτουργούσε γιατί μετατράπηκαν σε COVID κλίνες οι κλινικές αυτές, τα κρεβάτια των κλινικών αυτών, πολύ δε περισσότερο που η ουρολογική μετατράπηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυξάνοντας τα κρεβάτια ΜΕΘ και ΜΑΦ από 16 που είχε το νοσοκομείο σε 31. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την νοσηλεία των ασθενών, κύριε Υπουργέ, και για τις συνθήκες νοσηλείας. Και αυτά τα ξέρετε. Γι' αυτό είπαμε από την πρώτη στιγμή, αν θέλετε, με την έναρξη του δευτέρου κύματος της πανδημίας, ότι η κυβέρνηση εγκληματεί και εγκλημάτισε, αφού δεν αξιοποίησε όλο το προηγούμενο διάστημα μεταξύ του πρώτου και δεύτερου κύματος της πανδημίας για να στελεχώσει τα νοσοκομεία με προσωπικό, αλλά και να ενισχύσει υποδομές, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και πάει λέγοντας. Αντίστοιχα, η αποκατάσταση του χειρουργικού έργου του νοσοκομείου, με την παράλληλη δηλαδή λειτουργία, πρόταση για την παράλληλη λειτουργία εν ώψη τρίτου κύματος, βάσει των έκτακτων προβλέψεων για την περίοδο της πανδημίας, με χειρουργική αντιμετώπιση των καρκινοπαθών, οι οποίοι περιμέναν να χειρουργηθούν στο δεύτερο κύμα, και φυσικά την παράλληλη λειτουργία των χειρουργικών αιθουσών για την διενέργεια των χειρουργικών επεμβάσεων. Φυσικά δεν χρειάζεται, για παράδειγμα, μία τουλάχιστον, εδώ προτείνεται μία από τους
από τους διευθυντές των ιατρικών τομέων, που είναι ομόφωνη απόφαση και ομόφωνα σχεδιάστηκε μπροστά στο τρίτο ενδεχόμενο κύμα το πώς το νοσοκομείο μπορεί να λειτουργήσει. Λοιπόν, δεν χρειάζεται για παράδειγμα χειρουργική αίθουσα για COVID νοσούντα, που ενδεχομένως χρειάζεται να χειρουργηθεί από ένα έκτακτο περιστατικό. Δεν χρειάζονται, για παράδειγμα, η άμεση δημιουργία των αναγκαίων υποδομών για την νοσηλεία νοσούντων από COVID, παροχές οξυγόνου, υψηλή ροή, αυτό το λεγόμενο high flow, θάλαμο αρνητικής πίεσης. Έχει το Γενικό Νοσοκομείο θάλαμο αρνητικής πίεσης ή θαλάμος αρνητικής πίεσης? Μέτρα ατομικής προστασίας. Να μην σας περιγράψω, καθώς δεν έχουμε το χρόνο. Λοιπόν, το τι τραβούσαν οι συνάδελφοι γιατροί, νοσηλευτές κτλ. Όπως επίσης και ο απαραίτητος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, που λείπει, που χρειάζεται και είναι απαραίτητος, διότι οι συνθήκες νοσηλείας αλλά και οι λειτουργίες γιατρών και νοσηλευτών μέσα σε θαλάμους με COVID περιστατικά είναι πολύ επικίνδυνος. Και τα αποτελέσματα με βάση την νόσηση υγειονομικών γιατρών, όσο εδώ και πάει λέγοντας, τα ξέρετε πολύ καλά, τα ξέρουν όλοι. Και κλείνω με αυτό, κυρία Πρόεδρε, συγγνώμη γιατί καταχράστηκα το χρόνο σας. Όμως δείτε, μιλάτε για προσλήψεις, είπατε αριθμούς. Είναι σταγόνα στον ωκεανό. Μπροστά στις τεράστιες ανάγκες και του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας. Δείτε, 5 παθολόγοι και 20 ειδικευόμενοι παθολογίες αναγκάζονταν όλο αυτό το διάστημα να νοσηλεύουν σε επισφαλείς συνθήκες 125 βαριά πάσχοντες ασθενείς. Και ξέρετε τι σημαίνει βαριά πάσχουν ασθενείς με COVID. Τι χρειάζεται όχι μόνο από συνθήκες, αλλά και από προσωπικό. Κύριε Πρόεδρε, 6 μόνιμοι ενδεικτικά. Τελειώνω. 6 μόνιμοι εντατικολόγοι και 3 τους τραβούσανε, να το πω έτσι, επιτρέψουμε τη λέξη, από τα ΤΕΠ, όπου εκεί ήταν η θέση τους, η οργανική τους, για να συνδράμουν το έργο για τα 31 κρεβάτια που είχαν την ευθύνη οι 6 εντατικολόγοι στο νοσοκομείο της Λάρισας και όχι μόνο για αυτά. Να μην πούμε λοιπόν για το προσωπικό, το νοσηλευτικό, που μεν προσλήφθηκε με συγκεκριμένες συμβάσεις, με λεξιπρόθεσμες δηλαδή, με λεξιπρόθεσμες συμβάσεις, τα οποία αυτά παιδιά κλήθηκαν να αντιμετωπίζουν συνθήκες ασθενείς σε συνθήκες ΜΕΘ, χωρίς να έχουν περάσει ούτε τη βασική εκπαίδευση που απαιτείται και χρειάζεται ένα εξάμηνο. Και τα ξέρετε πολύ καλά αυτά. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα. Εμείς όμως εστιάζουμε στο εξής και στα ερωτήματά μας και στην κουβέντα μας με αφορμή την ερώτηση. Ο σχεδιασμός επαναλειτουργίας του νοσοκομείου, που σε καμία περίπτωση, όπως τονίζουν και οι γιατροί και οι νοσηλευτές, δεν θα επιτρέψουν να μετατραπεί ξανά σε νοσοκομείο μίας νόσου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.